Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε μία ακόμα εκπομπή με τα άλογα της καρδιάς μας, εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, με την πολύ αγαπημένη μας εκπομπή, τα άλογα της καρδιάς μας. Έρχονται οι απόκριες, Τσικνοπέμπτη, θα μιλήσουμε για αυτήν, για τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, θα μιλήσουμε για τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν οι πόλεις ανά την Ελλάδα. Να χαιρετήσω τους πολύ αγαπημένους φίλους μας στην Κέρκυρα, οι αμαξάδες της Κέρκυρας. Μας βλέπουν ανελιπώς, τους αγαπάμε πολύ κι εμείς και κάποια στιγμή θα βρεθούμε στην Κέρκυρα να κάνουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ για τις συνθήκες, πώς βιώνουν αυτό το επάγγελμα, πόσα χρόνια, την αγάπη τους που έχουν με τα ζώα τους και την δουλειά τους. Και πραγματικά μας συγκινεί γιατί είναι ένα επάγγελμα που έχεις να κάνεις και με τους ανθρώπους και με τα ζώα. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμβαδίσεις με όλα αυτά. Και όμως γίνεται και για να το κάνεις και να το καταφέρεις πρέπει να υπάρχει αγάπη αμέριστη τόσο για τα ζωάκια όσο και για τους ανθρώπους. Η Πασία γενικά και όλους τους άλλους τους φίλους μας τους χαιρετίζουμε και τους αγαπάμε για τα πολύ, για την πολύ αγάπη που μας δίνετε στέλνοντας τα μηνύματά σας, στέλνοντας την αγάπη σας και, και τη χαρά σας για την εκπομπή. Είμαστε εδώ για όλα σας τα προβλήματα. Προσπαθούμε όλες τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσουμε και τις απαντάμε όσο μας παίρνει ο χρόνος της εκπομπής. Και πραγματικά θέλουμε να είμαστε και να είσαστε στην επικαιρότητα για όλα τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν με εσάς και με τα λογάκια σας. Η Πασία δίνει πραγματικά στο σώμα πάρα πολλά ωφέλη και σύμφωνα με τον Δόκτωρ Άλισον, τα άλογα υπασίας ενισχύουν τον πυρήνα, δηλαδή το σύστημα των μυών της κοιλιάς και της πλάτης. Βοηθούν στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού. Συμμετέχουν στη βελτίωση του μυϊκού πόνου και της ευληγησίας. Πέρα όμως από την υπασία, την κοινή υπασία, υπάρχει και η θεραπευτική υπασία, η οποία κάνει πάρα πολύ καλό σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη της. Τόσο στους ενήλικες όσο και στα ανήλικα άτομα. Είναι πραγματικά, είναι δραστηριότητα η οποία δίνει και δεν παίρνει. Η θεραπευτική πασία είναι μια εναλλακτική, ολιστική θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με κινητικές αναπηρίες, νοητικά προβλήματα, αισθητηριακές δυσλειτουργίες ή ακόμη και θέματα που αφορούν τη μειωμένη αυτοπεποίθηση, την έντονη επιθετικότητα, την κατάθλιψη ή το άγχος. Να σας ενημερώσω ότι στον υπηκό όμιλο νομού Ιωαννίνων και στο τηλέφωνο 693-29-11-143 όποιοι ενδιαφέρονται για να ακολουθήσουν προγράμματα της θεραπευτικής υπασίας που δίνει ο όμιλος να μας πάρουν και να συνεννοηθούμε για το χρόνο και την ώρα και τη μέρα. Διαφέρει σημαντικά από την κλασική θεραπεία. Γίνεται σε υπαίθριο χώρο, ο οποίος ως συνήθως είναι πλούσιος σε πολλά διαφορετικά ερεθίσματα. Η επαφή με τη φύση φαίνεται πως πολλές φορές διευκολύνει τον εγκέφαλο να αναδιοργανωθεί και να αφομοιώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, οι γνωστικές, ενισχύεται η βληματική επαφή, η ισορροπία, οι γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες, η ομιλία και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλό. Εκτός αυτών φαίνεται πως τονώνεται η αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασμός του ΥΠΕΑ, ενώ επίσης αναπτύσσεται ο αυτοέλεγχος, η υπομονή και η επιμονή. Δεν έχεις να σε κρίνει, δεν θα σε κρίνει, ούτε θα κριθείς.
θα κριθείς μόνο με τον εαυτό σου. Τίποτα άλλο. Το άλογο συμμερίζεται σε αυτό που έχει, που θέλεις να κάνεις και σου δίνει την καλύτερη του ικανοποίηση ότι αυτό που κάνεις πραγματικά το χαίρεσαι και και σε θεραπεύει. Πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας υποστηρίζουν πως η θεραπεία με τα άλογα ενισχύει την ένταξη των ασθενών στην κοινωνία για μια ρυθμιζόμενη κοινωνική ζωή και κανονική ζωή. Πάντως, φαίνεται πως πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να ξεχάσει τι έγινε ή τι υπόθηκε σε ένα γραφείο, ενώ πιο δύσκολα ξεχνάει τι γίνεται όταν υπέβει ένα άλογο. Μπορεί να ξεχάσεις ακόμα και τι έφαγες το μεσημέρι, τι έφαγες το βράδυ, αλλά όμως όλη η συμπεριφορά και όλη η διάθεση και όλη ο χρόνος που έχεις αναλώσει επάνω στην υπασία δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η θεραπευτική υπασία δεν είναι μάθημα υπασίας, αλλά μια μορφή θεραπείας. Χρησιμοποιείται η κίνηση του αλόγου με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι. Το άλογο επηρεάζει τον υπέα και όχι ο υπέας το άλογο. Ακόμη και να το παρατηρείς, την κίνηση του αλόγου μπορεί να είναι θεραπευτικό, ειδικά όταν στο άτομο υπάρχει μεγάλη ένταση. Αφού σου λέει ότι και να το χαϊδέψεις μόνο, να ακουμπήσεις το άλογο, θα νιώσεις μεγάλη θεραπεία. Επομένως, στο επόμενο στάδιο, το άτομο νιώθει μεγάλη χαλάρωση, καθώς το άλογο τον περπατάει, ενώ στόχος είναι να φτάσει το άτομο στην απόλυτη ηρεμία και αρμονία. Όλα αυτά συντελούν σε μια σχέση μεταξύ του ατόμου και του αλόγου, δηλαδή μια εσωτερική συναισθηματική διαδικασία. Η αλλαγή γίνεται αρχικά με τη βοήθεια των ποδιών του αλόγου. Το άτομο μαθαίνει να είναι συγκεντρωμένος στο παρόν, μαθαίνει νέες δεξιότητες και μέσω αυτού νιώθει πιο δυνατός και σίγουρος για τον εαυτό του, διδάσκεται στην υπομονή κατά την προσπάθειά του για επικοινωνία με το άλογο, ενώ όλα αυτά είναι απαραίτητα και στην κοινωνική ζωή με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, γιατί το άλογο? Το άλογο είναι ζώο που αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα τα συναισθήματα των άλλων και αντιδρούν άμεσα σε αυτά. Προσφέρουν πολλά ερεθίσματα, αλλά ρυθμικά και ελεγχόμενα. Έχουν έντονα καλλιεργημένη την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Είναι σαν καθρέφτης που ενισχύει τη συνειδητοποίηση της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου. Παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία είναι θεραπευτική, δεν υπάρχει το αίσθημα της κούρασης ή της άρνησης, καθώς οι συναντήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως συνεδρίες. Επομένως, υπάρχει πάντα το ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή, κάτι που ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα. Στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη τόσο η θεραπευτική όσο και η κανονική υπασία, αλλά ειδικά η θεραπευτική υπασία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και συνεργάζεται το κράτος με ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για την θεραπεία και την υποθεραπεία. Σκοπός, όπως είπαμε, βασικός σκοπός είναι η αποκατάσταση τόσο η κοινωνική όσο και η κινητική του ασθενούς και η βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, γιατί δεν μπορείς να πάρεις ένα άλογο από ένα χωράφι και να πεις ότι εγώ τώρα σήμερα αυτό θα το πάρω και θα κάνω θεραπευτική υπασία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η θεραπευτική υπασία θέλει εξειδικευμένο άλογο να μπορεί να ανεχθεί σε εισαγωγικά το άτομο που έχει στην πλάτη του με τα όποια προβλήματα που χρήζουν βοήθειας. Εφαρμόζεται, όπως σας είπα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με εκπαιδευμένα άλογα και με διαμορφωμένο περιβάλλον και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η υποθεραπεία, λοιπόν, είναι μια θεραπευτική συνεδρία και αφορά τους επιστήμονες της αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,
ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Πρόκειται για τη μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης από την αίθουσα θεραπείας στην υπική αρένα, όπου αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Το άλογο είναι μία οντότητα, δεν είναι ένα άψυχο αντικείμενο για να τρομοκρατηθεί ο ασθενής. Είναι μία οντότητα η οποία θα τη χαϊδέψεις, θα της μιλήσεις, θα της πεις χίλια πράγματα χωρίς να σε μαλώσει, χωρίς να σε κακοκρίνει, χωρίς να σου πει ότι αυτό το έκανες λάθος ή εκείνο το έκανες άσχημα. Πρόκειται για τη μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης από την αίθουσα θεραπείας στην υπική αρένα, όπου αντί να χρησιμοποιούνται, όπως είπα, κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία είναι ο χώρος, ο οποίος αντί για ένα γραφείο είναι μια αρένα. Και το μέσο είναι το άλογο. Επίσης, στηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας κλπ, που απαιτούνται και στο θεραπευτήριο. Η θεραπευτική υπασία συνιστάται σε μια σειρά νευρολογικών και αναπτυξιακών διαταραχών, παιδιών και ενηλίκων, όπως εγκεφαλική παράλυση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠΗ, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Rett, ψυχοκινητική καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, διαταραχές επικοινωνίας, ομιλίας και λόγου, ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, μυασθένειες, μυοπάθειες, τύφλωση, κόφωση, δυσχυδής ράχη, κακώσεις νοτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλες αυτές και ακόμα κι άλλες ακόμα και κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες η υπερκινητικότητα παιδιών που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους, οι κακοποιήσεις είτε γυναικών είτε παιδιών, όλα αυτά, ένα μεγάλο φάσμα που πραγματικά δεν μπαίνει σε καλούπια, η υπασία μπορεί να τα βοηθήσει και να προχωρήσουν μπροστά και να θεραπευτούν πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς, όπως είπα, να σε κατακρίνει το άλογο, να σε επικρίνει, να σου πει ότι αυτό το έκανες λάθος, χωρίς να σου πει «Α, τη φορά σήμερα», χωρίς να έχεις την έννοια ότι αυτό που θα κάνεις είναι θεραπευτικό. Θεραπευτικά ωφέλη. Τα θεραπευτικά ωφέλη είναι πάρα πολλά και αφορούν την κίνηση, την επικοινωνία, την κοινωνικότητα, την ψυχική σφαίρα και το σημαντικότερο από αυτά είναι ομαλοποίηση μυϊκού τόνου, αναχέτηση παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης, αύξηση μυϊκού συντονισμού, βελτίωση αδρής και λεπτής κίνησης, βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού, βελτίωση της ισορροπίας, πρόθεση βελτίωση της βάδισης, αύξηση συγκέντρωσης και προσοχής, διερεύνηση της αντίληψης και των γνωστικών ικανοτήτων, βελτίωση του λόγου και επικοινωνίας, αύξηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικότητας, αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Η υποθεραπεία και ο αυτισμός. Πάρα πολλοίς κόσμος που έχει πρόβλημα στα παιδιά του με τον αυτισμό και ντρέπονται πραγματικά να το εμπεδώσουν και να το αναδείξουν. Ένας λόγος που θα βοηθήσει το παιδί σας για να πάει πολλά βήματα μπροστά είναι η υποθεραπεία. Πραγματικά στον υπηκό όμιλο και στη σχολή υπασίας της Κριστίνας γίνονται
πάρα πολλά μεγάλο έργο σχετικά με την υποθεραπεία και με τον αυτισμό και όλες τις άλλες τις παθήσεις για να πάει πραγματικά το άτομο μπροστά. Γιατί θέλουμε να βοηθάμε και αυτό που γίνεται, γίνεται πραγματικά έργο ποιότητας και με εξειδικευμένο προσωπικό και με εξειδικευμένα εργαλεία και με εξειδικευμένα άλογα σχετικά με την πάθηση του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό δεν χρειάζεστε ούτε να ντρέπεστε, ούτε να κρύβετε το πρόβλημά σας. Εμείς είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί και να το, όσο μπορούμε, να το εκμηδενίσουμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό έχει ως στόχο την κατάκτηση της επικοινωνίας, τον έλεγχο της ακατάλληλης συμπεριφοράς, καθώς και η μείωση της γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Τα αυτιστικά παιδιά επίσης συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα διαταραχής της αισθητηριακής ολοκλήρωσης που καθιστά δύσκολο γι' αυτά να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω των αισθήσεων. Κατά την υποθεραπεία σχεδιάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να παρέχει αισθητηριακή διέγερση στο παιδί σε συνδυασμό με σκόπιμες μυϊκές δραστηριότητες με στόχο να βελτιώσει τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει τις αισθητηριακές πληροφορίες αφού ο αυτισμός είναι μία εκγενητής διαταραχή του εγκεφάλου που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Έτσι, το παιδί δουλεύει σε ένα υψηλά δομημένο περιβάλλον που μπορεί να περιλαμβάνει τη φυσική οργάνωση ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, καθαρά σχεδιασμένες περιοχές, δράσεις και δομημένα προγράμματα που βασίζονται σε φυσικές εικόνες. Καθοδηγείται μέσα από μια ξεκάθαρη ακολουθία δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στο να είναι πιο οργανωμένο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος η οποία αυξάνει την ικανότητα του ατόμου να το ελέγχει με σκοπό τελικά να γίνεται πιο ανεξάρτητο σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Ακόμα και η επαφή, ακόμα και όταν φτάσει το άτομο να ακουμπήσει το άλογο, αυτό είναι επίτευγμα. Η υποθεραπεία λοιπόν αποτελεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να αυξηθεί η ισορροπία και να μειωθεί η υπερευαισθησία σε ιδιοδεικτικά και αιθουσαία ερεθίσματα. Να μειωθεί η διάσπαση προσοχής και να αυξηθεί η βλεμματική επαφή και ο οπτικοκινητικός συντονισμός. Να αυξηθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού. Να βελτιωθεί ο κινητικός συνδυασμός, η ικανότητα δηλαδή να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε διαφορετικές κινήσεις. Να προωθηθεί η ομιλιακή η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και ενισχύεται η διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κοινωνικοποιηθεί ένα άτομο με αυτισμό. Κι όμως αυτό η υπασία το βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση από κάποιο φίλο μας που λέει γιατί έχω ένα παιδί το οποίο έχει επιθετική συμπεριφορά. Πώς και για ποιο και πώς και γιατί πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η επιθετικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. Στα πρώτα χρόνια της προσχολικής περίοδου, ένα μέρος της επιθετικότητας έχει στόχο να εξασφαλίσει ένα ευχάριστο για το παιδί αποτέλεσμα, όπως παραδείγματος χάρη το παιχνίδι ενός άλλου παιδιού. Επομένως, η επιθετικότητα δεν έχει σοβαρό περιεχόμενο στην ηλικία αυτή και συνήθως εμφανίζεται περιστασιακά. Δηλαδή, θέλω το παιχνίδι σου, άρα θα έρθω και θα στο πάρω με το ζόρι. Συνήθως αυτό εξαφανίζεται και όπως έρχεται περιστασιακά, έρχεται και περιστασιακά εξαφανίζεται.
Στα περισσότερα παιδιά η επιθετικότητα μειώνεται στο τέλος της προσχολικής περίοδου, όπως επίσης μειώνεται η συχνότητα και η μέση διάρκεια των επεισοδίων επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον μαθαίνει να ελέγχει καλύτερα τα συναισθήματα που βιώνει και παρά τη συνήθη μείωση της επιθετικότητας, ορισμένα παιδιά συνεχίζουν να είναι επιθετικά καθ' όλη τη διάρκεια της προσχολικής περίοδου και κατ' επέκταση της σχολικής. Η ακραία και παρατεταμένη επιθετικότητα είναι αυτή που πρέπει να μας ανησυχεί. Άρα, όσα παιδιά υπάρχουν σε επιθετική κατάσταση, προσπαθήστε να βρείτε ένα όμιλο, ο οποίος ασχολείται με τη θεραπευτική υπασία, για να βοηθήσει και τον τομέα αυτό. Εμείς πάντως και αυτό τον τομέα τον αναλαμβάνουμε. Ποιες είναι οι πιθανές αυτές αιτίες της επιθετικότητας των παιδιών? Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η επιθετική συμπεριφορά αποτελεί ένστικτο και έμφυτο στοιχείο της προσωπικότητας. Ωστόσο, οι θεωρίες ενστίκτων παρέχουν ελάχιστη δυνατότητα πρόβλεψης ως προς το πότε και με ποιον τρόπο το παιδί, όπως και ο ενήλικας, συμπεριφέρεται επιθετικά και δηλώνουν απλώς ότι η επιθετικότητα αποτελεί εγγενές στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Στην πραγματικότητα όμως, η επιθετικότητα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό επίκτητο χαρακτηριστικό και βασίζεται στην παρατήρηση και τη μάθηση. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών δείχνουν ότι το επίπεδο επιθετικότητας του ατόμου τίνει να αυξάνεται με την έκθεσή του σε πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς. Όταν ένα παιδί ζει σε περιβάλλον που κυριαρχεί η βία, τότε και το ίδιο θα συμπεριφερθεί με ανάλογο επιθετικό τρόπο. Γιατί αυτό μαθαίνει, αυτό διδάσκεται. Λανθασμένα μένα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Στην πλειονότητά τους τα παιδιά, ακόμη και όσα δεν έχουν παρακολουθήσει ζωντανές σκηνές βίας, εκτίθενται καθημερινά στην επιθετικότητα, είτε μέσω της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, είτε στην κοινωνικότητα, στη ζωή τους, στο σχολείο τους, στο δρόμο, παντού. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η παρακολούθηση εικονικής βίας οδηγεί στην αναπαραγωγή της βίας στην καθημερινή ζωή. Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση και την διατήρηση της επιθετικότητας παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς αντιδρούν στην επιθετικότητα των παιδιών τους. Ας πούμε λοιπόν ότι το παιδί παίζει ένα παιχνίδι που του αρέσει πολύ και κάποιοι συμμαθητές του ζητούν να μοιραστούν το παιχνίδι αυτό. Αυτός δεν θέλει και αντιδρά επιθετικά απέναντί τους. Αν αφήσουμε το παιδί μετά από αυτό να συνεχίσει να παίζει με το ίδιο παιχνίδι, η συμπεριφορά του έχει ενισχυθεί και επομένως είναι πιθανότερο να συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι και στο μέλλον. Με ποιους τρόπους τώρα εμείς θα μειώσουμε την επιθετικότητα? Όπως είπα και πριν, με την υπασία, με την η θεραπευτική υπασία κάνει θαύματα στην επιθετικότητα. Αν θέλετε, το τηλέφωνο μας, να το ξαναπώ, είναι το 693-29-11-143, για να βοηθήσουμε πραγματικά τα παιδιά αυτά να αποβάλουν την επιθετικότητα από μέσα τους και να είναι χαρούμενα, γιατί το παιδί το επιθετικό δεν είναι χαρούμενο. Είναι ένα πλάσμα που προσπαθεί με το δικό του τρόπο να επιβάλλει την παρουσία του και να έχει τα δικά του εγώ θέλω και όχι τα έτσι πρέπει. Προσφέρουμε, πέρα από αυτό, προσφέρουμε ευκαιρίες στο παιδί να παρατηρεί άλλους που συμπεριφέρονται με συνεργατικό και θετικό κοινωνικό τρόπο. Γι' αυτό το άλογο βοηθάει στον τομέα αυτό, γιατί το άλογο, ό,τι του δώσεις, θα σου δώσει. Θα σου δώσει την κοινωνικότητα, θα δώσεις την κοινωνικότητα, θα δώσεις την αγάπη, θα εισπράξεις την αγάπη, θα εισπράξεις την κοινωνικότητα. Δεν θα γυρίσει να σε κλωτσίσει, δεν θα γυρίσει να σε δαγκώσει. Ό,τι του δίνεις θα πάρεις. Με την μεγάλη αγάπη που έχει το άλογο προς τους ανθρώπους, ειδικά προς τα παιδιά.
Αυτά προσφέρουμε λοιπόν ευκαιρίες στο παιδί να παρατηρεί άλλους που συμπεριφέρονται, όπως είπαμε, συνεργατικό και θετικό κοινωνικό τρόπο. Το ενθαρρύνουμε να συνεργάζεται με τους συνομιλικούς του σε κοινές δραστηριότητες. Δεν αγνοούμε την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού. Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επιθετικότητα είναι απαράδεκτος τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων. Δεν ενθαρρύνουμε να λέμε ότι καλά του έκανες αφού σε έδιρε αυτός δίρτον και εσύ. Όχι, προσπαθούμε να πιάσουμε την άκρη του νήματος. Θα μου πει κάποιος, αφού τη τρώει το παιδί μου θα είναι χαζό, να μην αντιδράσει το ανάλογο. Ναι, πάμε να δράσουμε, πάμε να πιάσουμε την αρχή του κακού, την αρχή του νήματος. Γιατί είναι το παιδί εκείνο επιθετικό, άρα πρέπει είτε μέσω ομιλίας, είτε μέσω του σχολείου, να μπορέσουν και οι γονείς της άλλης οικογένειας να δώσουν στο παιδί, να δώσουν στο παιδί τους μηνύματα ότι η επιθετικότητα κακό κάνει, βλάπτει παρά καλό. Επομένως, γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να παρεμβαίνουν για να δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επιθετικότητα είναι απαράδεκτος τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων. Το είπα, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Η σύγκρουση, η επιθετικότητα είναι κακό πράγμα. Ελέγχουμε τα τηλεοπτικά προγράμματα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παρακολουθεί το παιδί. Βοηθάμε το παιδί να κατανοήσει τα συναισθήματά του. Όταν το παιδί θυμώνει, όπως όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει το θυμό του με επικοδομητικό τρόπο. Παράδειγμα, βλέπω ότι είσαι πραγματικά θυμωμένος με το φίλο σου που πήρε τη θέση σου στο παιχνίδι. Μην το χτυπήσεις, αλλά πες του ότι θέλεις μια ευκαιρία να παίξεις κι εσύ. Πες του ότι θέλεις μια ευκαιρία να παίξεις κι εσύ, όχι μόνο αυτός. Εκπαιδεύουμε το παιδί στον ηθικό συλλογισμό και τον αυτοέλεγχο. Για παράδειγμα, είναι καλύτερο να πούμε, αν πάρεις όλα τα μπισκότα, δεν θα μείνει τίποτα για τους άλλους. Παρά να πούμε, τα καλά παιδιά δεν τρώνε όλα τα μπισκότα. Αυτό κακό θα κάνουμε, παρακαλώ. Επειδή φτάσαμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας, στο τέλος του μισάωρου, και είναι απαραίτητο το διαφημιστικό μας το διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις, εδώ θα σταματήσουμε, μη φύγει κανείς, εδώ σε λίγο πάλι για άλλα θέματα.